Όλα άρχισαν με το Big Bang. Μια βίαιη μεγάλη έκρηξη με την οποία πριν από 15 δισεκατομμύρια χρόνια περίπου γεννήθηκε το σύμπαν μας ως προϊόν μιας ιδιαίτερα απίθανης κοσμικής σύμπτωσης. Το σύμπαν είναι γεμάτο από συμπτώσεις. Δισεκατομμύρια άνθρωποι τις βιώνουν καθημερινά. Οι ορθολογιστές τις ονομάζουν τύχη. Οι πιστοί Θεό. Οι μάνατζερ timing. Και όλοι οι άλλοι απλά συμπτώσεις. Όπως και να έχει, συμβαίνουν συνέχεια. Ακυρών. Λόχος. Ακυρών. Λόχος. Έλα, δώσ' το, ρε. Προσώ. Τι είναι αυτό, ρε. Κινητό στην αναφορά. Θα σας πήξω, ρε. Να μου πείτε αμέσως και αλλού καθάρματος είναι αυτό το κινητό. Θα το φάρω του πέρασε. Κολάρω. Δικό μου είναι, κύριε Συνταγματάρχα! Και τι γυρεύει, Συνταγματάρχα, ρε! Ασουσίρι! Έχω μια υποψία, κύριε Συνταγματάρχα! Υποψία, τι υποψία? Ο Παπαδόπουλος! Παπαδόπουλε! Εσύ το έκανες αυτό! Στρατιώτης Περσικού Παπαδόπουλος, Λάζαρος, πρώτος λόγος, πρώτη δημιουργία! Όχι, κύριε Συνταγματάρχα! Δεν το έκανε αυτό, ρε! Έλα, βρε, Ριτάκι μου. Πάρε ένα πιτάκι να ανοίξει το μάτι σου. Από ταξίδι έρχεσαι. Σκέτο καφέ. Με τα πιτάκια δεν ανοίγει το μάτι. Η περιφέρεια ανοίγει. Τέλος πια με αυτό το ρητάκι. Δεν είμαι στο δημοτικό. Για μένα είσαι πάντα το μικρό μου κοριτσάκι. All time mother. Έλα, φάει κάτι. Τόσο κόπο έχω κάνει να το φτιάξω. Τι να φάω? Τα λουκάνικο πιτάκια ή τις κρεατόπιτες. Δεν τρώω τίποτα που να έχει πρόσωπο. Τι πρόσωπο, καλέ, σφολιά τα έχει. Μαμά, είμαι χορτοφάγος. Πόσες φορές πρέπει να σου το πω? Τότε φάει μπουρεκάκια κοτόπουλο. Ποιο τα τρώει όλα αυτά πρωί-πρωί? Ο πατέρας. Ξεχνάς ότι του αρέσει να τσιμπολογάει τέτοια πριν πάει στο στρατόπεδο? Γίνεται να το ξεχάσω. Εξαιτίας του γουρούνια, μοσχάρια και κοτόπουλα κοντεύουν να γίνουν είδος υπό εξαφάνιση. Αμάν πια. Από φόβο τον έχετε πάρει κι εσύ και ο αδερφός. Πατέρας εσύ. Είναι που δεν βρήκαμε ακόμη το κουμπί του. Κάπου το καταχώνιασες εσύ όταν το βρήκες πριν 30 χρόνια. Γιατί το λες αυτό, βρε κορίτσι μου? Έλατε. Απαιτητικός, φωνακλάς, αυταρχικός, συντηρητικός, καταπιεστικός. Θες κι άλλα. Ντροπή σου. Στο σπίτι του πατέρα σου βρίσκεσαι. Νομίζεις πως ήθελα να είμαι εδώ αυτή τη στιγμή? Ότι ήθελα να έρθω και να σου ζητάω χρήματα για το μαγαζί? Τόσα χρόνια δεν έχουμε ζητήσει τίποτα από κανένα. Τι είναι αυτό που λες, Ριτάκι μου? Αν δεν ζητήσεις χρήματα από τη μητέρα και τον πατέρα σου, από ποιον θα ζητήσεις, μου λες? Μόνο από τη μητέρα μου. Αυτόν εσύ τον έμπλεξες αυτή την ιστορία. Εγώ από σένα τα ζήτησα. Και αυτά δανεικά μέχρι να στρώσει λίγο η δουλειά. Από αυτόν δεν έχω ζητήσει ποτέ μου τίποτα. Ξεχνάς ότι από αυτόν πρέπει να πάρω την έγκριση. Δεν μπορώ να σου τα δώσω αν δεν τον ενημερώσω πρώτα. Μπορείς. Γιατί έχεις ακόμα εκείνο το κουμπί που λέγαμε? Εγώ, υπολογαγός σας. Ως ολούπο ταγματάρχη σας και εν ευθέτω χρόνο συνταγματάρχη σας. Αντιλαβού! Μάλιστα, κύριε διοικητά! Οχαγέ, αντιοικητά! Αν μας ερωτήσει, πες ότι το σπίτι είναι εδώ. Για πες μου εσύ. Ποιο είναι το σπίτι σου? Στρατιώτης Πεζικού Αντωνίου Αντώνιος, πρώτος λόχος, πρώτη δημιουργία. Στην Κόρινθο, κύριε Λοχαγέ. Ποιον είναι τώρα, γλου! Στην Κόρινθο! Δυο μέρες κράτηση. Για πες μας εσύ, ρε νεόπα. Εσύ, ρε ψηλέα, πες μας. Πού είναι το σπίτι σου? Στρατιώτης Πεζικού Χατζηματζίδης Νικόλαος, πρώτος λόχος, πρώτη δημιουργία. Το σπίτι μου είναι εδώ, κύριε διοικητά. Έβγε, νέο μου.
Βγε. Δυο μέρες στην ποιτική άδεια από μένα. Τον ακούσατε όλοι σας, ε! Καβάτια! Μαμά, φεύγω. Από τώρα, ούτε δύο ώρες δεν έκατσες καλά-καλά. Και πολύ είναι. Όπως αγαπάς. Στο καλό. Για να προσέχεις το δρόμο με το αυτοκίνητο. Τα κλειδιά. Ξέχασα να σου φέρω τα πιτάκια για τον Τόνι. Έχει τόσο καιρό να έρθει. Θα του έχουν λείψει. Μην ανησυχείς, θα φτιάχνει και μόνος του. Φτιάχνει Τόνι πιτάκια και μπουρακάκια. Αυτά δεν είναι τίποτα. Πού να σου πει τα μυστικά του σωστού μουσακά, τα κλειδιά. Άσε τώρα για το φαγητό. Για το άλλο θέμα παίζουν. Του αρέσουν ακόμα οι. Ποιοι άντρες. Σιωπή. Δεν τα φωνάζουν αυτά, παιδάκι μου. Θα μας ακούσει όλη η γειτονιά. Μαμά, πρέπει να το δεχτείς. Τα έχουμε πει χίλιες φορές. Σε κάποιους αρέσουν οι γυναίκες, σε άλλους αρέσουν οι άντρες και σε κάποιους άλλους σαν το γιώκα σου και τα δύο φύλλα. Μη με ρωτά συνέχεια. Τη μία του αρέσουν οι γυναίκες, την άλλη του αρέσουν οι άντρες. Ούτε αυτός δεν ξέρει. Πώς έγινε έτσι αυτό το παιδί. Μια ζωή αναποφάσιστο. Ξεκλείδωσε τώρα. Με τα ερωτικά σου τι γίνεται. Όπως τα ξέρεις. Ψάχνεις δηλαδή τον κατάλληλο. Ακριβώς. Ψάχνω τον κατάλληλο για μελλοντικό μου πρώην. Τα κλειδιά. Θα στα δώσω και τα κλειδιά και τα χρήματα που ζητήσατε. Τι πράγμα. Ένα μόνο θέλω. Κάτσε να φάμε όλοι μαζί. Να νιώσω κι εγώ ξανά πως είμαστε μια οικογένεια. Μου λες ότι θα έρθει εδώ ο μπαμπάς. Και να κάτσω εγώ να φάω μαζί του. Αποκλείεται. Welcome to beautiful Larissa. Έχει δύο κενό κρεβάτια εκεί. Διδεθείτε. Πλόντι μαζί μου. Εδώ κοιμάμαι εγώ. Άμα θες, πέστε αυτό απέναντι. Κάποιος κοιμάται στο απέναντι. Έλα ρε Γιάννη, πότε πρόλαβε, σήκω. Σήκω ρε να βολευτεί ο καινούριος. Δεν χρειάζεται, μην τον ξυπνάμε. Α, δεν έχει ανάγκη αυτός. Όπου σταθεί και όπου βρεθεί κοιμάται. Να κοιτά. Σήκω ρε. Έρε, μπιέτ. Και πτώμα είμαι. Πτώμα. Τι χαιρέ. Αυτά να τα λες τον Μπουντούρη. Ποιος είναι αυτός ο Μπουντούρης. Νίκο, ο λοχαγός σου. Α. Σήκωσέ το μαρετό ρημάδι. Κάθε μέρα τα ίδια. Ω, το είδα εγώ χθες το όνειρο. Που μου υπενθύμισε ότι πρέπει να αποφεύγω όλες αυτές τις γκομένες που είναι εκτιτικές, μυθομανείς, ιστερικές και γενικότερα επιρρεπείς σε κάθε είδους ορμονική τσιριτζάντζουλα. Και είναι πάρα πολλές, και οι επιρρεπείς γκόμενες και οι ορμονικές τσιριτζάντζουλες. Ξαναλέω, αυτό δεν ήταν όνειρο, ήταν εφιάλτης. Ο χειρότερός μου. Η βάσου. Σοπάρε! Και για πες τι ήταν το όνειρο. Το βράδυ που χωρίσαμε. Πώς μου ήρθε, εγώ την έχω ξεχάσει αυτή την γκόμενα. Έχει περάσει ένας χρόνος, 12 μέρες και κάθε ώρες. Νόμιζα ότι και το υποσυνείδητό μου την έχει διαγράψει. Τόσο άσχημα, ε. Αν δεν μπορείς να φανταστείς. Τι να μου ψάχνει το κινητό, να μετράει τα προφυλακτικά, να με ρωτάει πού θα πας, πού θα βγεις, τι ώρα θα γυρίσεις, με ποιον θα μιλήσεις. Η γκόμενα είχε το copyright της ζήλιας. Αφού όλες οι υπόλοιπες που ζηλεύουν χωρίς την έγγραφη άδειά της, διώκονται ποινικά. Άκου κάτι πράγματα. Το συγκεκριμένο βράδυ, δε. Η παράνοια έχει χτυπήσει κόκκινο. Τι κόκκινο δηλαδή. Υπέρυθρο έχει φτάσει. Παραμικρό λάθος οποιαδήποτε διεκδίκηση της μπάλας μέχρι στιγμής και βγει πρώτος. Αλλά σε ένα παιχνίδι... Τι γυναίκες είναι αυτές. Μία φορά χρειάζεται να γίνει το λάθος παρά να υπός... Τρίτο δοκάρι. Τρίτο, κολόπαλα. Μία κίνη με τον Ήβαν Σιχτόρη τώρα στον Σαλτικίδη. Η προηγούμενη δεν την εκμεταλλεύτηκε αυτή η Σαλτικίδη. Μωρό μου. Να σου κάνω μια ερώτηση. Αν έρχονταν μια γυναίκα και καθόταν στα πόδια σου, θα το έκανες μαζί της. Τι είπες μωρό μου, δεν σ' άκουσα. Πού να μ' ακούσεις, Βελάζαρε, χαμήλωσέ το λίγο, σου μιλάω. Πες μου. Λέω, αν έρχονταν μια γυναίκα και καθόταν επάνω σου και άρχισε να σε χαϊδεύει, θα σου άρεσε. Τι κουλό είναι αυτό τώρα, Ριβάσο. Γι' αυτό με διέκοψες από την μπάλα. Ναι, γι' αυτό και θέλω μία απάντηση. Γιατί να κάτσει πάνω μου. Πες ότι το κάνει. Και φοράει ένα μυθιστικό άρωμα και ένα σεξι φορματάκι. Ερεθίζεσαι. Σε ένα bachelor party μια φορά είχε έρθει ένα γκομενάκι και μου κολοτριβότανε. Δεν ένιωσα τίποτα. Ωραία. Τώρα πες ότι δεν είσαστε στο πάρτι, αλλά στο σπίτι σου. Οι δυο σας μόνο. Και αυτό το φορματάκι που λέγαμε έχει ένα βαθύ ντεκολτέ φουλ της σιλικόνης. Ναι. Δεν μου απαντάς, Λάζαρε. Θα το έκανες μαζί της. Άσε με ρε Βάσο. Κάθε φορά τα ίδια βλέπω και το μάτσο. Θα το έκανες μαζί της. Ναι, αλλά σε χαϊδεύει. Σε πιάνει από εδώ, σε πιάνει από εκεί. Χώνει τη μούρη σου στο στήθος της. Ξεκουμπώνει το πουκάμισό σου. Θα τη σταματούσα.
Λάζαρε, γιατί λες ψέματα? Με ρώτησες και σου απάντησα, μπορώ να δω τον αγώνα τώρα? Όχι. Απάντησε μου ειλικρινά και μετά θα δεις ό,τι καταθέτεις. Βάσο, με ρώτησες και σου απάντησα. Ναι, αλλά αυτή η γυναίκα είναι μια δίμετρη κουκλάρα. Και αυτό το σεξι φορμαδάκι που λέγαμε έχει σηκωθεί και φαίνεται το στριγκάκι της. Και δεν έχει ίχνος κυταρίτιδας. Ξεκουμπώνει το φερμουά σου και σε φυλάει. Σε φυλάει παντού. Όχι, 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 όχι. Όχι, δεν θα έκανα σεξ μαζί της με τίποτα. Ναι, αλλά ο Λαζαράκος θα είχε σηκωθεί, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω, εγώ ρε Βάσο, και τώρα που το συζητάμε κάτι γίνεται δηλαδή. Τι με έχεις, Γιάννη, κάνω για αδερφή. Άρα θα γούσταρες. Γκολ! Γκολ, αγόρι μου, γκολ! Βάλ την μπάλα μες στα δίχτυα, βάλ την δίχτυα έτσι! Λάζαρε, μην αλλάξεις θέμα και απάντησέ μου, θα γούσταρες! Να σου πω τι θα της έκανα, θα της έσκιζα το στριγκάκι, θα της έσκιζα και το μπουστάκι και θα της έσκιζα ό,τι έχει και δεν έχει, κατάλαβες! Το πιστεύω ότι το ομολόγησες! Δεν το πιστεύω ότι θα πήγαινες μαζί της! Έρασε με ρε Βάσο, άμα έρθει και μου κάνει όλα αυτά που μου λες ότι μου κάνει, τι είμαι! Άντρας ή μαλάκας! Εγώ γιατί πιστεύω ότι αυτά τα δύο είναι το ίδιο! Γιατί δεν σε μπορώ ρε! Σε βαρέθηκα! Ναι, γιατί βλέπεις, εγώ ούτε δίμετρη γυναικάρα είμαι και αυτά εδώ είναι αληθινά δυστυχώς! Εσύ, δυστυχώς είσαι τελείως τρελή! Εγώ δεν είμαι τρελή! Εσύ είσαι έναν έφτη τον γουρούνι και να σηκωθείς να φύγεις τώρα από το σπίτι μου! Να φύγω! Να φύγεις! Να φύγω! Να φύγεις! Ε, θα φύγω! Και εσύ να μάθεις να κάνεις ερωτήσεις τις οποίες μπορείς να δέξεις την απάντηση! Να φύγεις και να πας να την βρεις και να της κάνεις ό,τι της κατά θέλεις! Θα την βρω και θα βρούμε μπάλα μαζί! Τελειώσαμε! Και πολύ καλά κάναμε! Και να μαζέψεις και όλη αυτή τη σαφούρα που έχεις κουβαλήσει! Τα βιβλία σου! Όχι! Όχι! Την πείρα σου! Όχι! Και τα τυπητή σου! Όχι! Την αιώνια λιακάδα ενός καταραδιαλού! Αγάπη μου, αυτή είναι! Τέλος flashback. Κατάλαβες. Είχαμε τρία δοκάρια, είχαμε και τη Βασούλα να μας τα πρίζει. Χορταγκούμενες. Διαντία ξένη πούπια φοξηλάνθη και Μαρία. Πέστε και ανάποδα, ρε Ρέιτζερ. Μαρία φοξηλάνθη πούπια ξένη διαλία. Ωραίο, τα κέρδισε το τσιγαράκι σου. Έλα. Θεέ μου, πού έχω έρθει? Πάντως, όταν η κοπέλα μου θέλει να μιλήσουμε, εγώ την κλείνω τηλεόραση. Θεωρώ ότι είναι το ελάχιστο της ευγένειας από μέρος μου. Όχι, ρε Νίκο, να περιμένω να τελειώσει αυτό που βλέπω. Στο κάτω-κάτω γι' αυτό έδωσε ο Θεός τα ημίχρονα και τις διαφημίσεις. Μα να μου πετάξει DVD. Δύο μήνες κυκλοφορούσα με ένα σημάδι εδώ στο Δόξα Πατρί. Σαν το Χάρι Πότερ ήμουνα. Πώς λένε την ταινία? Χάρι Πότερ. Όχι αυτή. Αυτή που φάγες στο κεφάλι. Η αιώνια λιακάδα ενός καθαρού μυαλού. Δεν την έχω δει δυστυχώς. Και δηλαδή τώρα δεν το σηκώνεις εξαιτίας αυτής της Βάσος? Ακριβώς. Και όχι απλώς δεν το σηκώνω, ενεργοποιώ και τη φραγή. Πάντως κοίτα να δεις σύμπτωση, ε. Και τη δικιά μου την κοπέλα Βάσο τι λένε? Τελικά οι τους γέρες σας είναι πολύ ρηχές. Ρε Βάσο, γιατί άντρες να είναι τόσο ηλίθιοι? Είναι θέμα ορμονών. Κάτσε τη δική μας έμενε ορίση, μόνο που για αυτούς κρατάει όλο το μήνα. Mm. Μα είναι δυνατόν το βιολογικό τους ρολόι να χτυπάει μόνο για το Champions League? Παθούσε κι εσύ. Καταρχήν τους αδικείς. Υπάρχει και το UEFA. Τι είναι αυτό, βρε Κέτη? Βρε παιδί μου, πώς έχουμε εμείς και την Τατιάνα και την Λαμπύρη, και τη Σκορδά και την Κουβελογιάννη. Mm-hmm. Έτσι έχουν και αυτοί τα ποδόσφαιρα. Δυο-δυο. Δεν μπορώ να ακούω ιδίες. Απλά δεν το έχετε με τους άντρες. Όχι, Τζένι, έχουν δίκιο τα κορίτσια. Ξέχασε τι πέρασα εγώ με το κολοποδόσφαιρό τους και τον ακατανόμαστο. Ακατανόμαστος είναι το σωστό. Κλασικό λάθος φωνολογικής. Για ποιο λες Βάσο, για τον Λάζαρο? Δεν θέλω να ξανακούσω αυτό το όνομα. Έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι δεν θα αναφέρω ξανά αυτό το όνομα ποτέ στη ζωή μου. Και την Ανάσταση του Λάζαρου, πώς θα τη λες, Ανάσταση του Νίκου? Δεν πάει εσύ. Για μένα μόνο αυτό το όνομα υπάρχει πλέον. Νίκος. Αλήθεια, με αυτόν πώς ακριβώς γνωριστήκατε? Να, ένοχη. Όταν χώρισε με τον ακατονόμαστο, την ανέλαβα εγώ προσωπικά και της λέω: λοιπόν, θα σηκώσεις λίγο τη φουστίτσα να φανεί καλύτερα το οπίστιο. Θα κατεβάσεις λίγο τον μπούστο για να ξεκουράσει και το βλέμμα του καναγοράκι και θα βγούμε έξω, θα πιείς και θα γίνεις λιώμα. Ναι, μόνο που λιώμα έγινες εσύ. Και έτσι εγώ έπρεπε να τη γυρίσω σπίτι της. Τι να κάνω, αφού το ξέρετε πως τρελαίνομαι για την ξεφτύλα φάση του Νταλκά και της Καψούρας. Ακόμα και τον άλλον. Εκείνο το βράδυ που λέτε, δεν ήμουν μια χωρισμένη γυναίκα που απλά της είχε φύγει μέση να κουβαλάει την κολλητή της. Ήμουνα μια απελπισμένη γυναίκα που μέσα στα άγρια μεσάνυχτα έπρεπε να κάνει το ακατόρθωτο. Να βρει ταξί. Νέα Σμύρνη. Αρχηγέ, μια και κολλάει να το πάρουμε τον Κομενάκι. Φυσικά, αφού βολεύει.
Σάλτα μέσα και προσοχή στη μοκέτα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που σε έντυσε έτσι. Πού ακριβώς σε πάμε, κοπελιά? Κοντά στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Ω, και γαμώ τις κοσμικές συμπτώσεις βραδιάτικα. Κοντζάμ γαλαξίας και θες και εσύ εκεί που αφήνω το παλικάρι. Πείτε κάτι, ρε παιδιά. Στη Μούγκα θα τη βγάλουμε απόψε. Να ξεραθούμε στο τιμόνι δηλαδή. Πώς σε λένε σε μένα, παιδιά? Νίκο. Εσένα, κοπελιά? Βάσο. Λοιπόν, από εδώ ο Νίκος, από εκεί Βάσο. Χαρείτε. Χαίρο πολύ, Βάσο. Κι εγώ, Νίκο. Πως το γειτόνισα, ε. Και πώς δεν σε έχω πανίσει ποτέ? Δεν θα έτυχε. Τώρα που έτυχε, τι λες, πάμε κάπου να σε κεράσω ένα ποτάκι? Ωρε, παιδί μου, τους σημερινούς νέους δεν τους παίρνεις κουβέντα. Και τη μάνα να τους βρήσει σαν ψυγείο θα κάτσω. Την πολύ την ξάπλα τι να πω. Μαράτε κι εσείς κάτι ψυχολογικά όμως. Να τι πάλι, τι κοιτιέστε και κοιτιέστε συνέχεια. Δεν μιλάτε που δεν μιλάτε, ρίξτε τουλάχιστον κανένα γλωσσόφυλλο για να λέτε πως χρησιμοποιείτε και τη γλώσσα. Λοιπόν, 5,5 ευρώ είναι το ομορφόπεδο και 4 η κούκλα με το χαμογελαστό έντυπο. Σιγά το χαλί, ρε παιδιά. Το είπαμε αυτό. Χάρηκα πολύ, Νίκο. Εγώ χάρηκα, Άσο. Τέλος, flashback. Τι ρομαντικό. Όχι σαν το δικό μου που βγήκαμε προχθές και με ρωτούσε συνέχεια πως ολίξανε τα μάτς. Συγγνώμη, κορίτσια. Ξέρει καμιά σας πόσο είστε το Σαχτάρ Λίλ? 2-0. Εγώ δεν το ήξερα. Άποκα, κορίτσια. Όταν θέλω τον άντρα να μην μου μιλάει καθόλου. Αγώνια απάντηση που πρέπει να δώσω. Χαρούλα, διακρίνω μία δυσκολία επικοινωνίας με το άλλο φίλο. Το λες επειδή με παρατάνε όλοι από το πρώτο ραντεβού? Όχι, δεν εννοώ τις μακροχρόνιες σχέσεις σου. Μπα! Πώς τι είδες, Παπαδόπουλε? Εσείς δεν μου είπατε να ταυτοποιήσω τους καινούριους. Καλά. Δεν μου λες, Παπαδόπουλε. Εκτός από όλες αυτές τις υπηρεσίες σου εδώ μέσα, ξέρεις, με τις καταστάσεις του λόγου, το ημερολόγιο, τα τετράδια αδειών, με τι άλλο ασχολείσαι? Τουαλέτες, μαγειρία, κάτι. Όχι εδώ, βεζό! Έξω στη ζωή σου, λέω. Α, στην πραγματικότητα. Κάνω το διδακτορικό μου στην αστρονομία, αστεροσκοπία Αθηνών. Δεν σου πω που το κατάλαβα, ε. Ξέρεις κάτι, λέω, Παπαδόπουλε, εμείς οι δυο έχουμε ένα κοινό συμπείο. Αγαπάμε πολύ τα αστέρια. Δεν ξέρω αν έχεις μιλήσει ποτέ γι' αυτό στη μητέρα σου, τη βουλευτήνα. Πρώην βουλευτής, είναι νομαρχική σύμβουλος. Και μάλιστα Λαρίσης. Εδώ, δικιά μας είναι. Έλεγα ότι δεν ξέρω αν της έχεις μιλήσει ποτέ για τον Οσολούπο ταγματάρχη σου και τον ενευθέτω χρόνο συνταγματάρχη σου. Ξέρεις τώρα για το πόσο περνάς ωραία εδώ πέρα, ότι δεν σου λείπει τίποτα, ότι δεν έχεις κανένα παράπονο. Εκτός, έχεις κανένα παράπονο, ρε. Όχι, κύριε Σταματά, θα μου αφήνετε περιθώριο. Λοιπόν. Τι λοιπόν? Α, ναι! Αν της έχω μιλήσει, βέβαια, με τα καλύτερα λόγια. Ειδικά τώρα που μου είπατε για εκείνες τις στρατιωτικές κρίσεις που πλησιάζουν. Ξέχασα το. Πάρε μια δύο άδεια και πετάξε μέχρι το πρατήριο να μου πάρεις ένα σήμα. Ταγματάρχη. Α, και σε παρακαλώ. Πάρε για αυτή τη λίστα. Και αγόρασέ μου όλα όσα σου έχω γραμμένα γύρω. Μάλιστα, κύριε Ταγματάρχη. Άντε, πήγαινε, τι περιμένεις? Θέλω να σας ζητήσω μια χάρη. Τι χάρη, μου, από εδώ?
Έχει την αγαπημένη μου ταινία σήμερα, κύριε Λοχαγιά. Και επειδή χάλασε τηλεόραση στο καψιμί, αναρωτιόμουν μήπως γίνεται να έρθω να τη δω εδώ πέρα. Άμα δεν ενοχλώ. Όχι, δεν ξέρω εγώ. Εγώ θα λείψω για λίγο. Τέλειωσε εσύ τις υπηρεσίες σου μέχρι να ξαναγυρίσω εγώ και. Τα ξαναλέω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λοχαγιά. Κύριε Ταγματάρχα. Και ενεχθέ τον χρόνο συντάγματαρχή. Είπαμε να δεν με παρακολουθείς. Χάλια είναι ο Μουσακάς σήμερα. Θα πάρω μετά τον Αντώνη να μου πει τα μυστικά του. Ο Αντώνη, δεν μαγειρεύεις στο σπίτι? Όχι, δεν έχω την τιμή. Και ποιος νομίζει ότι θα σε πατευτεί τα δεκάτερα, αν δεν ξέρει να μαγειρεύει? Κανένας. Τι κρίμα. Τι πράγματα αυτά που φοράς? Έτσι που φορείς έξω. Εσύ. Πήγαινε μέσα το βέλης. Σωστά. Γυμνή θα έχω περισσότερες πιθανότητες. Με το αυτοκίνητο είστε, δεν την είδε κανείς. Το είδα το αυτοκίνητο. Καλά, ρε ζήλημα έχεις κάνει μόνο με αυτόν τον κουβά που κυκλοφορείς. Χωρίς τα λογικού είσαι εσύ. Και πήγαινε μέσα και βάλε πιο κάτι πιο κλειστό. Γιατί? Να το λέω εγώ. Παραβλέπω το πολύ λογικό σου επιχείρημα για να σου υπενθυμίσω ότι εγώ είμαι η Μαργαρίτα, δεν είμαι ο Τόνι, να σε φοβάμαι. Ναι, βρε Ριτάκι μου, πες την έρθει καμιά μέρα, τον πεθυμίσαμε. Την άρθει μόνο. Πώς την άρθει, δεν την άρθει που σας πριν. Αδιάβολο. Ο γιος κάθεται στην Αθήνα και απλώς τραχανάρες. Κάποιος από τους δυο μας πρέπει να μείνει στο βίντεο κλαμπ. Αυτό το πάλι. Τα δικά μου τα παιδιά να προμηθεύουν τον κόσμο με τσότες, μπορώ να το χωνεύσω. Θα φταίει ο Μουσακάς. Τα ίδια έλεγε και πρόπερση με τον περίπτερο. Έχουμε και πολλές ταινίες για τους φαν του Χακί. Το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη το έχεις ακουστά? Κάπου το ακούσα αυτό το όνομα. Καλά κάνανε τα παιδιά γιατί αποφάσισαν έτσι. Εμείς πρέπει να τα στηρίξουμε. Και καλά κάνει την κατέρα σου να βρει κανέναν άντρα να παντρευτεί και να βουλευτεί. Δεν θα ξυλώνουν τα λεφτά από τους τοίχους. Δεν κατάλαβα. Από σένα δεν ζήτησα τίποτα. Από τη μαμά τα ζήτησα και αυτά δανεικά. Σοβαρά. Το δίκατισε εδώ. Έλαντε. Αυτή την απορία έχω κι εγώ. Στάσου, Ριτάκι μου. Τα πιτάκια για τον Τόνι. Καλησπέρα, κύριε Θανάση. Καλησπέρα. Πάλι για ψώνια σε έστειλε ο Λοχαγός Κορέλη. 63 και σήμερα, κύριε Θανάση. Εγώ 63 ετών και ακόμα τρώω στη μάπα το λοχαγό σου. Ή τον Οσονούπο ταγματάρχη ή εν ευθέτω χρόνο συνταγματάρχη. Πού θα έλεγε εκεί ψωνάρα. Και τώρα που το λες, θέλει ένα σήμα ταγματάρχη από τα καινούρια μου, λέει. Μα τι διάολο τα κάνει τόσα σήματα. Τα τρώει. Τι να σου πω, κύριε Θανάση. Και θέλει και αυτά που λέει εδώ στη λίστα. Ναι. Έλα ρε, Λέιζερ. Βρε, καλό στον ξάδερφο ξεφτύλα. Έλα, λέγε γρήγορα γιατί είμαι σε υπηρεσία. Δεν το πιστεύω. Μόνο αυτό μου έλειπε τώρα. Βασίλη, μη συνεχίζεις. Αποκλείεται και κόφτω με αυτό το Λέιζερ. Με έχεις κουράσει. Μη μου λες αποκλείεται ρε Λέιζερ. Δεν υπάρχει φλούτα σου λέω. Έχω πήξει στο εργόχειρο λένε. Και αυτές τις πληροφορίες καταλόγου μια εβδομάδα τώρα παίρνω. Ένα σωστό ροζ τηλέφωνο της προκοπής δεν μας δίνουν να γουστάρουμε λιγάκι. Σκατά πληροφορίες σου λέει βέβαια. Πάρε το 141 ρε ξαδερφάκι. Πού ρε, σε αυτή που λέει την ώρα. Τώρα που το σκέφτομαι, άγριο γκομενάκι, ψυχρή φωνή, ακέραια, ακριβής. Δεν απαντάει. Να δούμε τώρα αν θα ακούσεις αυτό. Να σου πω ρε τελειωμένε, γιατί δεν πας να δουλέψεις τον πατέρα σου. Ολόκληρο εργοστάσιο επίπλων έχει ο θείος Δημήτρης. Και να γίνω εγώ υπάλληλος αυτού του Ebenezer Scrooge. Να γίνω εγώ μπουλόνι του συστήματός του, με τίποτα όμως. Ναι, τα γιούρα τα θέλεις όμως. Από σένα. Με τίποτα όμως και σε κλείνω τώρα γιατί έχω και δουλειά. Ο okay, Λέιζερ, τα φράγκα μόνο μην ξεχάσεις. Στείλ τα εξπρες. Του μεσονυχτίου και κόφτω με αυτό το Λέιζερ. Κακό μαθημένα. Τι θες πάλι. Τι τρέχει με σένα, ρε. Δεν φτάνει που δεν ακούς κόρνες και σιρήνες. Δεν φτάνει που μιλάς συνέχεια στο κινητό. Με ρωτάς και τι θέλω πάλι. Κάποιο λάθος κάνετε, μαντάμ. Το μόνο λάθος που έχω κάνει είναι ότι σε περιμένω τόση ώρα και δεν έχω πάρει ακόμη την τροχέα. Όχι, εμποδίζομαι το αυτοκίνητο, ε. Μισό λεπτό έρχομαι.
Κύριε Θανάση, πάω να μετακινήσω το αυτοκίνητο και έρχομαι, έτσι. Το δικό σου ήταν που έκανε φασαρία το σύνορα. Μάλλον. Sorry. Πέτρε, καλώς τον. Λοιπόν, από την πρώτη στιγμή ήμουν σίγουρη πως όλο αυτό μόνο ένας άντρας οδηγός θα μπορούσε να το προκαλέσει. Χίλια συγγνώμη, με είχαν πάρει τηλέφωνο και μου πιάσαν την κουβέντα και καθυστέρησα. Περιμένεις ώρα. Προφανώς θες να κάνεις και εσύ το ίδιο, να μου πιάσεις την κουβέντα. Ναι, σωστά, συνεχίζω να σε καθυστερώ, Έλα ρε, το κατάλαβες. Άντε, μπράβο. Ναι, τώρα είναι η στιγμή που μπαίνεις στο αμάξι, βάζεις μπρος, κάνεις λίγο πίσω, περιμένεις να βγω και άμα δεν σπαρκάρεις. Όχι, απλώς φαίνεται ότι κάτι έχουν πάθει στα μάτια μου και δεν μπορώ να τα πάρω από πάνω σου. Κάνε λίγο πίσω να βγω και να δεις ότι θα μπορέσεις. Ουσιαστικά προσπαθώ να σε ψυχολογήσω. Ανήκεις στην κατηγορία των γυναικών που άμα σου πω πόσο όμορφη είσαι θα το πάρεις σαν σεξουαλική παρενόχληση, σε εκείνη που άμα δώσει το πω θα νομίσει ότι αδιαφορώ για σένα. Αν μένεις μόνο στις υποθέσεις θα μείνεις και με την απορία. Την ατυχία μου σήμερα! Τι γελάς, ρε, έλα να με βοηθήσεις αν μπορείς! Και το δίλημα συνεχίζεται. Άμα σε βοηθήσω θα νομίζεις ότι σου την πέφτω ή άμα δεν σε βοηθήσω θα νομίζεις ότι δεν έχω τρόπους. Κοίτα, δεν έχω καμία όρεξη ούτε για ψυχολογία ούτε για καμάκι. Μπαταρία πρέπει να είναι. Είσαι σίγουρη θες να ρίξω μια ματιά? Κι όλο έλεγα, πότε θα έρθει εκείνη η στιγμή που θα προσφερθεί να κοιτάξει τα μάξι μου για να με εντυπωσιάσει. Μάλλον δεν έχεις καταλάβει με τι έχεις να κάνεις. Αν νομίζεις πως είμαι από εκείνα τα κοριτσάκια που δεν έχουν ιδέα από πιστόνια, μπουζί, καρμπιρατέρ, βεντιλατέρ και τσόκ, κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Και θα έβαζα στοίχημα ότι τίποτα από όλα αυτά δεν υπάρχει σε αυτό το αυτοκινητάκι. Κρίμα που δεν το έβαλες και θα το έχανες. Το μόνο που δεν έχει το αυτοκινητάκι μου αυτή τη στιγμή είναι φορτίο στην μπαταρία του. Λοιπόν, είσαι πολύ τυχερή. Έχω και καλώδια και δαγκάνες. Θα το κάνουμε. Μόνοι μας. Έτοιμη. Ωραία. Γεια. Όπα, άστο να δουλέψει λίγο να πάρει μπαταρία. Εντάξει, δούλεψε, φεύγω. Δεν απάντησες ακόμα σε ποια κατηγορία γυναίκας ανήκεις. Καμία γυναίκα δεν θέλει να ανήκει σε κατηγορίες. Έτσι, για να μαθαίνεις μερικά από τα μυστικά μας. Θέλω να σου πω κάτι. Είσαι όνειρο. Αν είναι έτσι, ξύπνα. Κάνει αύριο στη Λάρισα. Έθριο, αραιές νεφώσεις, άνεμοι ασθενείς έως μέτρια, θερμοκρασία 17 βαθμοί Κελσίου. Κάπου τ' άκουσα. Γιατί τέτοιο ενδιαφέρον για τη Λάρισα? Την είδες κάπου τη λαχτάρτης? Θα πάω αύριο. Έχει ο Νίκος γενέθλια και θα του κάνω έκπληξη. Πήρα δύο μέρες άδεια από τη δουλειά, τη μία για να ετοιμαστώ και την άλλη για να πάω. Το απόγευμα θα πάμε και με την Τζέννη για δώρο. Τώρα εμένα γιατί με θέλει μαζί της δεν έχω καταλάβει. Το μόνο πράγμα που δεν ξέρω να παίρνω στους άντρες είναι δώρα. Πάντα ονειρευόμουν έναν άντρε ευαίσθητο, ευγενικό, που δεν θα θέλει άλλες και που δεν θα βλέπει ποτέ ποδόσφαιρο όταν είναι μαζί μου. Και θα θέλει έναν ευτυχισμένο γάμο. Με τρία παιδάκια, δύο κοριτσάκια και ένα αγοράκι. Και το μπουσμπουρίνι μου τα έχει όλα. Σου είπε το μπουσμπουρίνι σου ότι θέλει έναν ευτυχισμένο γάμο με τρία παιδάκια, δύο κοριτσάκια και ένα αγοράκι? Ξεκάθαρα όχι. Αλλά τι μπορεί να θέλει κάποιος που δεν χαλάει ποτέ χατήρι στην αγαπημένη του και που την παίρνει ανά μία ώρα τηλέφωνο για να της πει απλά σ' αγαπώ. Σεξ. Εκτός αυτού είσαι πάνω από 6 ώρες εδώ και εγώ δεν έχω ακούσει το τηλέφωνο να χτυπάει. Εντάξει, τώρα που είναι φαντάρος, δεν μπορεί να παίρνει συχνά και εξάλλου μπορεί. Κορίτσια, με συγχωρείτε, κάτι να τούτη. Λέτε να είναι με κάποια άλλη. Θα τον πάρω τηλέφωνο. Τώρα. Τερδιέτ. Πού το κινητό μου? Δεν το έχω αφήσει. Εσύ το πήρες? Αντωνίου, εσύ? Αν μπορούσα να αυτοκτονήσω με το κινητό, θα το είχα ήδη κάνει με το δικό μου. Πώς βρέθηκε αυτό εδώ πέρα, Γιάννη? Του εμπλιέτ. Πιο μακριά έπρεπε να το είχα ρίξει. Έλα, ψυχούλα μου. Έλα, αγάπη μου. Γιατί δεν το σηκώνεις? Συγγνώμη, καρδιά μου, δεν μπορούσα να το βρω. Μωρό μου, ανησύχησα. Γιατί δεν με έχεις πάρει ούτε ένα τηλέφωνο, με ξέχασες? Όχι, μωράκι μου, αλλά είμαι όλη μέρα σαγκαρίες. Μόλις τελείωσα με τις Καναδέζες και πάω να καταλάβω. Τι είπες?
Ποιες είναι οι Καναδέζες? Λατρεία μου, Καναδέζες είναι κάποια στρατιωτικά οχήματα. Για να φανταστείς, είναι λίγο μεγαλύτερα από τα τζιπ και εμείς έπρεπε να τα καθαρίσουμε. Μόλις τελείωσα από εδώ πέρα και από εκεί με περιμένει την Καλλιόπη. Ποια είναι η Καλλιόπη, Νίκο? Ματάκια μου, Καλλιόπη, λέμε την τουαλέτα. Νομίζω ότι το είχα ξαναπεί. Το ξέρω, αγάπη μου, φλάκα έκανα. Αλλά από εδώ και πέρα να τα λέμε απλά τζιπ και τουαλέτα. Ναι, μωράκι μου. Ναι, μωράκι μου, τζιπ και τουαλέτα. Μα αγάπη μου, εγώ πόσο σ' αγαπά, εσύ μ' αγαπά. Φυσικά και σ' αγαπώ και μου λείπεις πολύ. Θα σε ξαναπάω όταν μπορέσω, ναι. Μου λείπεις πολύ, μωρό μου. Και εμένα. Γεια. Νίκο, μας έφτιαξα για το βράδυ. Θα πάμε να δούμε την ταινία στο γραφείο του Μποντούρη. Να έρθω και εγώ, ρε. Αντί θα ενοχλήσω. Να, μέχρι να με ξαναπάει. Εσύ δεν κάνεις κανένα δουλειά πρώτα? Τάιλε. Πώς και έτσι? Έχω κι εγώ τις άκρες μου. Α, γι' αυτό ήταν το πρωί να βγαίνεις με τα πολιτικά, ε? Όχι, ρε, αυτό ήταν Αγκαρία. Η οποία όμως εξελίχθηκε σε κάτι με πολύ ενδιαφέρον. Είσαι της ατμόσφαιρας? Εμπρός. Λέμε, είσαι του μαγαζιού, το movie boy? Ναι, μπορείς να το πεις και έτσι. Μπορώ να βοηθήσω σε κάτι? Ναι, το ταξί 3, παίζει. Λικ Μπεσόν, καμέο του Σταλόνε, δύο αστεράκια. Ρε φίλε, το έχεις η τσάμπα μας που βάλισες. Μισό να τσεκάρω τον υπολογιστή, γιατί τώρα άνοιξαμε και είμαστε άνω κάτω, ε. Το έχω. Τη νεράιδα που ακούσαμε ότι δουλεύει εδώ, πού την έχεις? Α, τη Μαργαρίτα λες. Είναι στο δρόμο και από ότι το κόβω θα αργήσει λιγάκι. Αύριο όμως θα είναι εδώ. Δηλαδή τσάμπα μας κουβάλισες. Ρεφή, πού την κρύβει τη Μαργαρή? Συγγνώμη, ο κύριος κάτι με ρώτησε αλλά δεν κατάλαβα σε ποια γλώσσα. Υπάρχουν υπότιτλοι στο μενού. Πού την κρύβεις τη Μαργαρίτα, γιο? Α, είναι η γνωστή διάλεκτος μισόλογα. Είπα και στον κύριο από εδώ ότι η Μαργαρίτα λείπει, θα έρθει αργότερα. Τη θέλετε κάτι? Ναι, κάτι τη θέλαμε, αλλά μέχρι αύριο να είναι καλά η Λία, η Χουφταλία και το 141. Ποιο 141, ρε? Για πέ. Λία, τη λες ακόμα? Εγώ το έχω κάνει Μαρία η Βλάσφημη. Να είμαι και εντός κλίματος. Εμπειρία. Είμαστε αξιοθροί ή μου φε? Όχι, ειδικά εσένα, δεν σου φε καθό. Εγώ πάντως τα μόνα δώρα που θυμάμαι να έχω κάνει ποτέ σε άντρα που γιορτάζει είναι κάτι χειροπέδες μια φορά, ένα μαστίγιο, μια άλλη και φυσικά σε έξιος όρουχα και ζαρτιέρες για μένα. Ρολόγια, Τζένι μου. Οι άντρες τρελαίνονται για ρολόγια. Συνδέονται συναισθηματικά μαζί τους. Πώς είμαστε εμείς με τις τσάντες, κάπως έτσι. Άσε που είναι σαν να βλέπεις τον άλλο, μωρό μου, μέτρο τις ώρες και τα λεπτά μέχρι που θα έρθει η ώρα να με ξαναδείς. Τα ίδια μου έλεγε και αυτός που μου πήρε αυτό εδώ. Αλλά εγώ το μόνο που μέτραγα ήταν τα λεπτά μέχρι να σηκωθεί να φύγει, γιατί μετά το σεξ με τίποτα όμως δεν ξεκουμπιζότανε. Τουλάχιστον σου μείνε το ρολόι. Πώς περνάτε έξω δρόμο, στραβωμάρα, έχει! Είσαι ηλίθια κοπέλα μου, νύχτα πήρε το δίπλωμα. Ναι. Την ίδια νύχτα που εσύ έμαθες να περνάς απέναντι. Άντε πλύνε κανένα πιάτο. Τι πας τώρα, ρε? Θες να έρθω εκεί? Για σιδέρωμα, είναι μεγάλη στίβα. Πολύ μεγάλη. Και επειδή η προηγούμενη παραδουλέτρα μου έφυγε, μήπως ενδιαφέρεσαι? Έλα, κοπέλα μου, πάρ' το λεωφορείο να είναι και ο Κοσμάκης ήσυχος. Έχει χάρη που σήμερα δεν κάνω κακές πράξεις, αλλιώς θα σου φτιάχνα το μαλλί καινούριο. Καινούριο είναι, από το κομμωτήριο είμαστε. Αλήθεια? Λυπάμαι πολύ. Αν ήταν εγκόμενος, πολύ θα τον γούσταρα. Εννοούσε ότι το μαλλί μου είναι χάλια. Α, πάμε αγάπη μου. Πάλι. Είναι καλή παιδιά που θα δούμε, Λάζαρε. Για εξαρτάται από το τι θες. Για σίγουρο ύπνο μέσα στο πρώτο μισάωρο καλή είναι. Να ξεράθεις όμως το 7 χρόνια την Πέττη είναι κορυφαία. Για το όχι προχτές. Ήτανε σε μιλάω. Ο καλύτερος ύπνος που έκανα ποτέ. Άκου τον. Έχεις σπουδάσει κριτική κινηματογράφου. Παρίσι. Εγώ ήρθα γιατί άκουσα ότι πεθαίνεις από τη Βαραμάρα. Γυρνάει το όχι. Μέγα ρε μπλόντι. Τι είναι αυτό? Τι χαλάς κι αυτή ρε καλατζίδι.
Ναι, τρεπιέται. Αυτές είναι οι Ιαπωνέζικες. Αν θέλει λίγο να τις βαράω. Όχι, όχι, καθιά, μην τη βαρέσει. Θα μου χαλάσει την ταινία. Εστάσου, ρε, ξέρω. Μενούσα, μάτα, εγώ θέλω να δω ταινία. Α, πουλάκια μου. Σας πω. Έχω και εγώ μαζί σου. Άντε, πάμε. Ήρθες επιτέλους. Αφού ξέρεις πόσο πάει τα μάξ, τι ρωτάς. Ναι, δεν ξέρω εγώ ότι το όνειρό σου είναι να σταματήσουν για υπερβολική ταχύτητα. Τονί, κόψε την πλάκα γιατί είμαι ήδη μέχρι εδώ. Ένα θα σου πω, αδερφούλα, ασκήσεις ηρεμίας. Άνταμ Σάντλερ, Τζακ Νίκολσον, σκηνοθεσία Πίτερ Σιγκάλ, τέσσερα αστεράκια χαλαρά. Θα πάρω τη βάση μου μετά. Δεν θα πιστεύει που βρίσκομαι. Είσαι πολύ τυχερός που την έχεις, φιλέ. Εντάξει, εγώ μόνος μου είμαι. Δεν λέω, γουστάρω. Δεν δίνω λογαριασμό σε κανένα. Βγαίνω, πίνω, κάνω φάσεις. Τρελά πράγματα. Αλλά... ψάχνουμε κιόλας, ε. Θα ήθελα να βρω κάτι ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, κάτι διαφορετικό. Είναι ωραίο να έχεις μια υγιή σχέση, δεν είναι. Είναι, είναι. Να έχεις έναν άνθρωπο, να την νοιάζεσαι και να σε νοιάζεται και εκείνη. Να σε παίρνει 150 φορές την ημέρα τηλέφωνο, ρε. Να ξυπνάς και να βλέπεις ένα πρόσωπο που τουλάχιστον γνωρίζει το όνομά του. Εντάξει. Να εσύ την βρήκες την ιδανική σου. Τόσο σε πήρα από το πρωί εσένα. Έλα ρε Νίκο, άμα ήταν ιδανικές θα τις απέριπτα. Πιστεύεις αυτό που λένε πως αν θέλεις κάτι πάρα πολύ όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να το πετύχεις. Όχι. Ξέρεις τι έχω καταλάβει τόσα χρόνια που ασχολούμαι με το σύμπαν. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση το σύμπαν να διακόψει τη διαστολή του επειδή εγώ επιθυμώ κάτι. Και όχι απλώς να διακόψει τη διαστολή του, αλλά να συνωμοτήσει κιόλας. Μην τυχόν και το κάνουν τσακωτά τα υπόλοιπα σύμπαντα. Κι όμως μπορεί να είναι κλισέ, αλλά εγώ το πιστεύω. Όπως επίσης πιστεύω πως για όλα όσα μας συμβαίνουν υπάρχει κάποιος λόγος. Τίποτα δεν είναι απλά σύμπτωση. Φίλε, χέστηκε το σύμπαν τι θέλεις και τι δεν θέλεις. Μην σου πω ότι άμα θέλεις κάτι πάρα πολύ. Πρέπει εσύ να φέρεις το σύμπαν πάνω κάτω για να το καταφέρεις. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, πετάγεται στον δρόμο μπροστά μου μια ηλίθεια και μου σούσε και τα ρέστα από πάνω το βούρλο. Τρακαρές, εσένα μια χαρά σε βλέπω όλο το κακό στο αμάξι να πάει. Ευκαιρία να πάρεις καινούργια. Όχι βέβαια. Οδηγώ από τα 17 μου και δεν έχω προκαλέσει το παραμικρό ατύχημα. Θα μου πει γελία να πάω να πλύνω κανένα πιάτο. Τράβα εσύ να πλύνεις κανένα βρακί του άντρα σου. Ήταν και ο άντρας μαζί. Όχι ρε Τόνι. Αλλά είχε μια φάτσα, ξέρεις τώρα, από αυτές τις παντρεμένες. Αυτό ακριβώς που ονειρεύεται για μένα ο μπαμπάς. Ξέρεις τι γύρισε και μου είπε. Ποιος? Ο μπαμπάς! Να βρω, λέει, κάποιον να βολευτώ. Για μένα, είπε τίποτα. Α, κάτι μου γύρισε, δεν πολύ κατάλαβα κιόλας. Δεν έπρεπε να σ' αφήσω και να πάω. Και έριξα τα μούτρα μου τελείως και δεν πήραμε και φράγκο. Ναι, τότε γιατί με πήρε η μαμά πριν από λίγο να μου ζητήσει τα μυστικά του μουσακά μου και να μου πει ότι αύριο πρωί-πρωί θα είναι τα λεφτά στην τράπεζα. Σοβαρά μιλάς. Το βρήκε τελικά εκείνο το κουμπί. Τι άλλο σου είπε? Τα γνωστά. Ότι δεν τους τηλεφωνώ συχνά, ότι δεν πάω καθόλου να τους δω, ότι μπορώ να κάνω ό,τι θέλω γιατί είμαι μεγάλο παιδί πια, αρκεί να παίρνω τις κατάλληλες προφυλάξεις. Έλεος. Α, τώρα που πες έλεος. Σου στέλνει κυμαδόπιτες, λουκανικόπιτες και άπειρα μπουρικάκια. Φέρτα, γιατί από το πρωί στο πόδι έχω ξεχάσει και να φάω. Πεινάω σαν λύκος. Χορεύοντας με τους λύκους. Σκηνοθεσία, ερμηνεία, παραγωγή, Kevin Costner, τέσσερα αστεράκια. Μιλάμε για μεγάλη πείνα. Τι κάνετε εδώ μέσα, ρε ποτίκια? Τι άρα. Τι άρα, βιέτ. Καλατζιδί. Σαν και σιόρθιος. Συνομάνι. Τι κάνεις εδώ? Δεν σου φτάνε που χάλασε τη λόρα στο καψιμί. Θέλεις να κανονίσεις και τη δική μου? Όχι, κύριε Λόχαγε, εγώ έναν υπνάκο ήρθα να πάρω. Κι εγώ να κοιμηθώ ήθελα, για πάντα. Μην το πέρασετε το γραφείο μου για να ρίξετε έναν υπνάκο. Ωραίες κοιμωμένες κρεβατοκάμαρα. Αύριο πρωί-πρωί στην αναφορά. Πρωί-πρωί στον τάκο. Κύριε Βιετνιέτ. Κάτι σου ρίγει. Εσύ. Πώς. Αι. Καλά τρελάθηκες, δε. Ακόμα δεν ήρθες ρενέωση και κάνεις ό,τι θέλεις. Θα στον κόψω, ρε. Θα στον κόψω τον τζαμπουκά, εγώ με μαχαίρι. Όσο για εκείνη τη τιμητική που σου δώσα, ξεχάσετε. Τ' άκουσες? Μάλιστα. Τι μάλιστα? Μάλιστα, κύριε Λοχαγέ. Συγγνώμη.
Κύριε, ο Στουλούπο τραυματάρχη είναι κάτω χώρο. Τσόγλου, όσο και να προσπαθείς, δεν τον σώζεις. Αύριο θα ασχοληθώ και με σένα. Μπορεί, μαζεύστε τα. Μαζεύστε τα! Στα κύρια! Έλα! Τι κάνετε? Μου λες, ρε Παπαδόπουλε. Τι γίνεται εδώ μέσα? Κύριε διοικητά, δεν φταίνε αυτοί. Εγώ τους είπα να έρθουν να δουν την ταινία, άμα θέλανε. Και μην τους τιμωρήσετε, σας παρακαλώ. Αν δηλαδή... Τώρα τι θες? Και τις δικές τους μέρες στράβαγα. Όπως νομίζετε, κύριε διοικητά. Απλώς εγώ ήθελα να σας πω ότι τις τελείωσα όλες τις υπηρεσίες που είχα για σήμερα. Και μάλιστα πήρα και τη μητέρα μου και της είπα για αυτά που συζητούσαμε το πρωί. Α. Ναι. Τέλος πάντων. Τα φιλαράκια σου τη γλιτώσανε. Λοιπόν, άντε, κάτσε και απόλαυσε την ταινία σου. Να είστε καλά, κύριε Σταματάρχα. Έλα, σταμάτα. Όχι, πώς, κύριε Σταματάρχα μου. Άρα, σταμάτα. Λοιπόν, αδερφούλα, εγώ φεύγω. Τι φεύγεις, πού πας? Εγώ πρέπει να φύγω. Σήμερα έχει την αγαπημένη μου ταινία στην τηλεόραση. Είμαι από το πρωί στο πόδι. Όλη μέρα κλεισμένο εδώ μέσα. Είναι η σειρά σου, είμαι πτώμα, φεύγω. Κι εγώ είμαι από ταξίδι και μάλιστα πολύ επεισοδιακό και πρέπει να πάω να ξεκουραστώ. Έχω σιάτσου. Σε λίγο αρχίζει η συνεδρία. Θες δεν ήταν το σιάτσου? Το μπερδεύεις με το πιλάτες. Έλα ρε Τόνι, σε παρακαλώ. Hello, ολόκληρο βιντεοκλάπ έχουμε. Πάρε την ταινία από το ράφι με τα αγαπημένα σου και δες την όποτε θες. Εγώ φεύγω. May the force be with you. Ολόκληρο βίντεο κλαμπ έχουμε. Σιγά τη δικαιολογία. My name is Wally. Yes, I know, but how can a woman love a man with a name like Wally?